επιστρέφουμε σε μία άλλη Ελλάδα. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα της ελπίδας, της αισιοδοξίας, των νικηφόρων μαχών και της θέλησης για τη ζωή και για τους στόχους που έχουμε θέσει. Επέστρεψαν οι Έλληνες παραολυμπιονίκες με συγκίνηση και 13 μετάλλια έφεραν πίσω στη χώρα μας. Έτσι. Και θα μας τα πει όλα αυτά ο Τάκης Αλεξανδράκης που είναι μαζί μας, ο συνεργάτης εκπομπής Καθημερινά και Απλά και πρόεδρος του Σωματείου ΑΜΕΑ Λακωνίας. Τάκη, έχεις χαιρετίσματα και από τη Λακωνία, ήδη πολλοί τηλεθεατές έχουν τηλεφωνήσει, να σου πω την καλημέρα τους στέλνουν. Τάκη, όμως ρωτούσαν για τα κληρονομικά, για τις κληρονομιές. Έβλεπαν την εκπομπή από την αρχή περιμένοντας να βγεις, οπότε εντάξει. Φαίνεται εκεί στη Λακωνία υπάρχουν εκκρεμείς κληρονομικές υποθέσεις. Και ξέρεις ότι συνήθως οι παλαιότεροι τις έλυναν με ιδιαίτερο τρόπο τις κληρονομικές διαφορές. Σωστά, σωστά, γνωρίζουμε. Λοιπόν, να μιλήσουμε όμως για την Ελλάδα της εθνικής υπερηφάνειας. Μέσα από τις επιτυχίες αυτών των παιδιών, των αθλητών, των παραολυμπιονικών μας. Έχουμε ολόκληρη την ομάδα μας, την ομάδα των παραολυμπιονικών μας, γιατί όλοι είναι παραολυμπιονίκες και οι 60 που βρέθηκαν στην Βραζιλία, στο Ρίο, αγωνίστηκαν, κατάφεραν να φέρουν πολύ καλές θέσεις, πήραν τεράστια εμπειρία από όλα αυτά που έζησαν αυτές τις μέρες εκεί σίγουρα. Κατατάγηκαν σε πολύ καλές θέσεις και έχουμε πολλούς αθλητές μας μέσα στην οκτάδα κλπ. Και φυσικά έχουμε και τους 13 μεταλλιούχους που είναι μεγάλη τιμή για μας. Στη Σπάρτη μάλιστα, να κάνω και μια ανακοίνωση αυτή τη στιγμή που θα την ακούσουν και στη Λακωνία, ολόκληρη. Θα έχουμε τη χαρά στο Σπάρταθλον που είναι 30 και 1η Οκτώβρη, διεξάγεται ο μεγάλος υπερμαραθώνιος από την Αθήνα στη Σπάρτη. Θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και να τιμήσουμε εκεί και τον πολύ μεγάλο, τον τεράστιο Παύλο Μάμαλο, ο οποίος μας έκανε και αυτή τη φορά να ανατριχιάσουμε και να χαρούμε και να χειροκροτήσουμε το χρυσό του μετάλλιο και το παραλυτό. Βέβαια, και με το βέβαια. Και με τις επιδόσεις του και τις δηλώσεις του, το ήθος του, φυσικά. Και όλα όσα κάνουν όλοι αυτοί οι αθλητές, οι οποίοι, να πούμε ότι παλεύουν ουσιαστικά με το χρόνο, με την επίδοσή τους, τις περισσότερες φορές μόνοι τους, έχοντας τις οδηγίες, ας πούμε για τον Παύλο τον Μάμαλο, έχει τις οδηγίες μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή φάξ ή τηλεφώνου από τον προπονητή του που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και προπονείται μόνος του. Όλα τα παιδιά λοιπόν έκαναν μεγάλες επιτυχίες. Έχουμε 13 μετάλλια, πολύ σημαντικό. Έχουμε μία αποστολή η οποία πήγε και ήρθε πολύ πολύ επιτυχημένη. Τάκη, δεν ξέρω αν έχουμε δυνατότητα να έχουμε και έναν πολύ συγκινημένο από τις επιτυχίες των παιδιών του πρόεδρο της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, τον Γιώργο τον Φουντουλάκη, που είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Φουντουλάκη, καλημέρα. Και σε όλους τους ακροατές σας. Συγχαρητήρια στα παιδιά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας και που προβάλλετε όλης αυτής της επιτυχίας της ομάδας που διοικούσε. Συγχαρητήρια και στις οικογένειες, στα παιδιά, σε εσάς. Το μήνυμα που θέλετε να στείλετε, κύριε Φουντουλάκη. Το μήνυμα που θέλω να στείλω καταρχήν είναι ότι όλα τα άτομα με αναπηρία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και δεν είναι απαραίτητα να κάνουν όλοι πρωταθλητισμό. Νομίζω και στο μαζικό αθλητισμό πρέπει να συμμετέχουν. Όλα τα άτομα, όλος ο πληθυσμός, όλος ο κόσμος έχει ανάγκη από τον αθλητισμό και τη γυμναστική. Πόσο μάλλον για μας τα άτομα με αναπηρία που επιβάλλεται να ασχολούμαστε με τον αθλητισμό. Καταρχήν πιστεύω ότι ο αθλητισμός δίνει και μια διέξοδο σε κάποια προβλήματα, σε κάποια. Ανεβάζει ψυχολογικά, ανεβάζει τη διάθεση του ανθρώπου και πιστεύω ότι και παρακαλώ όλες οι οικογένειες που έχουν τα άτομα με αναπηρία να τα βγάλουν, να έρθουν σε επαφή με την Παραολυμπιακή Επιτροπή, με την Ομοσπονδία, με συλλόγους που έχουμε σχεδόν σε όλους τους νομούς στην Ελλάδα, να ενταχθούν, να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Υπάρχει πρόσβαση, κύριε Φουντουλάκη, έτσι και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, σε κάποιους συλλόγους, τις ομοσπονδίες σας δηλαδή που συνεργάζεστε, υπάρχουν, που θα μπορούσατε. Ναι, ναι, υπάρχουν προβλήματα. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε καλυμμένοι αθλητικά σε όλη την Ελλάδα, έχουμε όλες τις εγκαταστάσεις. Αλλά τουλάχιστον στους μεγάλους νομούς και στην πλειοψηφία υπάρχουν εγκαταστάσεις. Μπορούν να αθλητούν. Πιστεύω ότι αυτό που είναι το δύσκολο είναι να πείσεις ένα άτομο με αναπηρία να ασχοληθεί με τον αθλητισμό.
Συνήθως τα παιδιά δεν πείθονται εύκολα ή και οι γονείς διστάζουν, γιατί έτσι στην Ελλάδα... Πιστεύω την ευθύνη την έχουν πιο πολλοί γονείς και όχι τα παιδιά. Αν ο γονιός δεν παροτρύνει το παιδί του, αν δεν το βοηθήσει... Κύριε Φουντουλάκη, με το χέρι όμως στην καρδιά, την ευθύνη την έχει και η ελληνική πολιτεία. Και πόσο τυπική, συνεπής και αφοσιωμένη είναι η ελληνική πολιτεία σε αυτούς τους αθλητές. Γιατί έχω την αίσθηση ότι χαιρόμαστε πάντα με τις επιτυχίες τους και αισθανόμαστε εθνική υπερηφάνεια. Αλλά αυτός ο αγώνας και αυτή η μάχη είναι ένας αγώνας μοναχικός και μία μάχη με πάρα πολλά εμπόδια. Κοιτάξτε, προλίγου σε μια συνέντευξή μου είχα πει το εξής, ότι η Ελλάδα, η χώρα μας στην κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή, που λιδωρείται, αν θέλετε, δυσφημίζεται για το ένα και το άλλο τόσα χρόνια από τον καιρό που χρεοκοπήσαμε, το μόνο που της έχει απομείνει για να μπορεί να την προβάλλει διεθνώς είναι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός. Και νομίζω ότι τον αθλητισμό και τον πολιτισμό πρέπει να το στηρίξει η κυβέρνηση. Και πρέπει να το στηρίξει, γιατί ο αθλητισμός είναι αυτός που τώρα στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες δώσαμε τη δυνατότητα να ακουστεί ο εθνικός μας ύμνος. Εμείς ειδικά 5 φορές και 13 φορές ανέβηκε η ελληνική σημαία. Βέβαια. Στον ιστό. Βέβαια, 13 είδανε... μετάλλια δεν είναι και λίγα και 60 αθλητές. Εκατοντάδες εκατομμύρια κόσμος, όχι χιλιάδες και δεκάδες. Φυσικά, εκατομμύρια. Μεγάλη επιτυχία, μεγάλη επιτυχία. Κύριε Ποντουλάκη, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια στο όραμα που έχετε. Να μείνει αυτό καλά μέσα στην ψυχή σας και όλα γίνονται. Και θα χαρούμε και να σας έχουμε και εδώ μαζί μας στο στούντιο για να συζητήσουμε συνολικά πλέον στον απόϊχο αυτής της μεγάλης επιτυχίας των παραολυμπιακών αγώνων, να θέσουμε επιτάπητος και ζητήματα που ίσως να μην ακούγονται και πολύ καλά στα αυτιά κάποιων, και αλλά προβλήματα πρέπει να τεθούν. Και προβλήματα και δυσκολίες. Πρέπει να τεθούν φυσικά αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όποτε θέλετε. Να είστε καλά. Τάκη, κλείνοντας. Να πούμε ότι δεν θα λησμονήσουμε. Να είναι σίγουρος και ο πρόεδρος αλλά και όλοι οι αθλητές που μας ακούνε. Δεν θα λησμονήσουμε σε λίγες μέρες όπως γίνεται συνήθως τις μεγάλες επιτυχίες τους. Δεν θα λησμονήσουμε να τονίζουμε πως πρέπει να βοηθηθεί το κομμάτι αυτό. Και όπως είπε και ο πρόεδρος και εσείς τονίσατε σημαντικότατο, όλα τα παιδιά, όλοι οι άνθρωποι με αναπηρία να προσπαθήσουν στο τοπικό τους, στην περιοχή τους, να αθληθούν, γιατί ο πρωταθλητισμός είναι κάτι πολύ δύσκολο και πολύ μεγάλο, αλλά ο αθλητισμός είναι και πρέπει να είναι για όλους. Τάκη, ολοκληρώνοντας και πολύ σύντομα, σε παρακαλώ πολύ να μας περιγράψεις τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά και αν όντως αισθάνονται το χέρι βοηθείας από την ελληνική πολιτεία στο δρόμο για την κατάκτηση αυτής της επιτυχίας που όλοι βιώσαμε και χαρήκαμε για αυτήν. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, όπως τώρα και ο πρόσφατος αθλητικός νόμος, ο οποίος περιόρισε μάλιστα και τις θέσεις αυτών που θα έχουν κάποια προνόμια. Δεν ξέρω τελικά εάν κάποιες παροχές. Η οκτάδα πλέον δεν ισχύει και ισχύουν μόνο όσοι είναι μέσα στην τριάδα αυτή, δηλαδή που πήραν μετάλλιο. Και αυτό είναι κάτι αποτρεπτικό στο να μπορέσει να συνεχίσει κάποιος στο κομμάτι του αθλητισμού. Σίγουρα το πάθος τους για τον αθλητισμό είναι αυτό που τους κάνει να ασχολούνται τόσο δυναμικά και με όλες τις δυσκολίες αυτές να φέρουν αυτές τις μεγάλες επιτυχίες στη χώρα μας και να μας τιμούν παγκοσμίως όπως έγινε και τώρα. Και το όραμα που έχουν βέβαια. Τάκη, σε ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε. Τα χαιρετίσματά μας στη Λακωνία. Καλή συνέχεια. Και σε όλη την Ελλάδα από την πανέμορφη Λακωνία μας. Έτσι, μπράβο. Και ευχαριστούμε και εσάς βέβαια.